Γεια χαρά! Πώς είναι αυτό το δουλειά, ο διάολος δεν είχε τα παιδιά του κάτι τα έκανε. Αν θέλετε δεν φτάνανε αυτά που είχαμε εμείς, έχουμε τώρα τα δικά μας εδώ, έχουμε και το φριζί. Τον ραβίνο, τον Θεός και η ψυχή του. Αν αυτό θεωρείται ραβινία. Καταρχήν επειδή πολλά ακούστηκαν και γι' αυτό θέλω να το διευκρινίσω το πράγμα. Να σου πούμε μερικά πραγματάκια. Καταρχήν η ιερατική ιεραρχία όπως την ξέρουμε στην Ελλάδα δεν υπάρχει στο Ισραήλ. Ναι, υπάρχει ένας αρχιραβίνος στο Ισραήλ, ναι αλήθεια, αλλά αυτό είναι μόνο για τα καθαρά διοικητικά ξέρω. Δεν υπάρχει όπως την ξέρουμε εμείς εδώ πέρα την ιεραρχία την. Που σημαίνει ότι μπορείς να είσαι ραβίνος, να γίνεις ραβίνος και να μην διδάξεις ποτέ σου. Να γίνεις ραβίνος και να είσαι χασάπης, να κάνεις άλλη δουλειά. Ραβίνος δεν σημαίνει αναγκαστικά άνθρωπος, ο παπάς, για να καταλάβω τι μιλάω. Εντάξει, οποιοςδήποτε θα μπορούσε να είναι ραβίνος. Αυτό είναι το ένα. Ραβίνος βασικά είναι δάσκαλος, έτσι. Δεν είναι ο ιερέας με την κλασική έννοια που ξέρουμε εδώ πέρα. Δεν υπάρχουν ενορίες και εκκλησίες. Ναι, υπάρχουν καμιά φορά, αν κάποιος είναι εξέχων ραβίνος, δάσκαλος, έχει την δική του την αυλή ή αν θέλετε αυτούς που τον ακολουθούν. Σκεφτείτε κάτι σαν την παλιά, στην αρχαία Ελλάδα που οι φιλόσοφοι είχαν τη δική του σχολή, αυτούς που τους ακολουθούσαν και ακολούθησαν τη σχολή τους, τη γραμμή, τη δική τους. Έτσι περίπου μπορεί να υπάρχει, εφόσον υπάρχουν κάποιοι εξέχοντες ραβίνοι, κάποιοι πραγματικά μεγάλοι άνθρωποι στο μυαλό και όντως υπάρχει, δεν υπάρχει βολία. Ο Σόρενσεν ήταν ένας τέτοιος σπουδαίος ραβίνος, υπήρχαν και άλλοι στο Ισραήλ που ήταν κάτι πραγματικά για τον τομέα στον οποίο ασχολείται, ήταν πραγματικά διανοούμενοι του κερατά. Πράγμα που δεν είναι αυτός εδώ πέρα ο Φρυζής, για να εξηγούμε. Ο Φρυζής δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας ραβίνος, ακόλουθος, αν θέλετε, η πιστός ή ο παδός, όπως θέλετε να το πείτε, του ραβίνου Καχάνα, του μεγαλύτερου φασίστα Ισραηλινού όλων των εποχών. Η πλατφόρμα του, αν πάρετε τους νόμους της διαδέρυγης εναντίον των Εβραίων και την πλατφόρμα του κόμματος του ΚΑΧ, θα δείτε ότι εκεί που έλεγε Εβραίος αυτός ο απλός έβαλε τη λέξη Άραβας, ο οποίος δολοφονήθηκε κάποια στιγμή στη Νέα Υόρκη από έναν Παλαιστίνιο και ο οποίος προσπάθησε να μπει στη Βουλή την Ισραηλινή, μπήκε μία φορά στην Ισραηλινή Βουλή, αλλά όταν μπήκε στην Ισραηλινή Βουλή, αυτή κάθε φορά που έβγαινε αυτός για να μιλήσει, μέχρι και ο πρόεδρος Βουλής την κοπάναγε, ως η ένδειξη διαμαρτυρίας και τελικά τη δεύτερη φορά απαγορεύτηκε και βγήκε εκτός νόμου. Το κόμμα το οποίο αυτό, η οργάνωση αυτή υπάρχει, ακόμα ο εγγονός το οποίος είναι κάθε 3 και 5 το συλλαμβάνει αστυνομία ή εσωτερική ασφάλεια γιατί προκαλεί προβλήματα στους Άραβες και όχι μόνο. Αυτός λοιπόν είναι ακόλουθος αυτού λοιπόν, είναι και αυτός ο ραβίνος εντός εισαγωγικών Φρυζής. Ο άνθρωπος έχει προβλήματα δικά του προφανώς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Και είναι ναι δυστυχώς, θα τρίζω τα κόκαλα του παππού του, είναι ο εγγονός του Μορδεχάη Φρυζή, του ενός, άλλοι λένε ο πρώτος, αν δεν είναι ο πρώτος είναι μέσα στους 3 πρώτους, δεν έχει σημασία, ένας από τους ανώτατους συνταγματάρχες τότε που έπεσε στον μέτωπο της Αλβανίας, ένας από τους πρώτους. Η ιστορία τον έχει ως τον πρώτο. Αλλά απλώς είχα δει κάπου σε ένα, το λέω το δεν είμαι σίγουρος, ότι είχα δει κάπου σε μια επιτηρήτρια του στρατού κάτι πριν από μερικά χρόνια και δεν θυμάμαι ότι δεν ήταν ο πρώτος. Νομίζω ότι ήταν ο δεύτερος, μάλιστα τρίτος, κάτι. Γι' αυτό λέω με επιφύλαξη, δεν θέλω να μου πείτε ότι λέω μαλακίες. Συγγνώμη, μαλακίες. Λοιπόν, αυτό είναι ο Φρυζής. Το ότι να κατέβεται στην Ελλάδα προσπάθησε να γίνει ραβίνος, δεν μπόρεσε, έγινε για λίγο στη Θεσσαλονίκη και το πετάξαμε τις πρωτσές. Στην Αθήνα, όταν ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, ήθελε να γίνει στην Αθήνα, του είπανε παιδάκι μου, συνέχισε όπως είσαι και φύγε. Βεβαίως και μιλάει μόνο για τον εαυτό του, όπως εγώ μιλάω μόνο για τον εαυτό μου.
κανέναν άλλον, δεν εκπροσωπώ και δεν εκπροσωπούσα ποτέ κανένα, ούτε την ελληνικό εβραϊσμό, ούτε την πρεσβεία, ούτε κανένα, παρά μόνο τον εαυτό μου. Έτσι κι αυτός. Βέβαια αφήνει να εννοηθεί, δεν το λέει, αλλά αφήνει να εννοηθεί ότι εκπροσωπεί τον εβραϊσμό της Ελλάδος ή ξέρω εγώ, πώς το λέει, τον ορθόδοξο εβραϊσμό και κάτι τέτοιες βλακίες και ηλιθιότητες. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα να κάνει. Είναι ένας άνθρωπος γεμάτο μίσος, αλλά στην κυριολεξία μίσος. Θυμάμαι όταν ο Θάνος ο Πλεύρης ήταν στο νοσοκομείο, έκανε βίντεο που του ευχόταν να πεθάνει. Και άλλες τέτοιες βλακίες. Και στην Ελλάδα θα έλεγα ότι αυτός ο μισάνθρωπος είναι ζήτημα εάν έχει 2-3 άτομα που τον ακολουθούν, άντε 5. Όλοι οι υπόλοιποι ξέρουμε ότι, μάλλον ξέρουμε, όλοι οι υπόλοιποι λέμε δεν μας εκπροσωπεί, δεν έχουν τίποτα μαζί του. Εάν δεν ήξερε ελληνικά, δεν θα ασχολείται κανείς μαζί του. Βέβαια, όπως μου λένε πάρα πολλοί, και σε αυτό έχουν απόλυτο δίκιο, ότι είναι εύκολο για τους αντισημίτες κατ' επάγγελμα στην Ελλάδα και τους ντεμή, ορμόμενοι και πιανόμενοι από αυτόν τον ηλίθιο, από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει που γίνεται γεμάτο μίσος, να χτυπάει απάνω μας. Ναι, όντως, και αυτό και εγώ αναγκάζομαι να κάνω και αυτό το βίντεο. Θέλω να είναι ξεκάθαρο ότι δεν εκπροσωπεί κανένα, όπως και εγώ δεν εκπροσωπώ, και σίγουρα αυτή τη διορτηρική μίσους ούτε στο Ισραήλ μέσα δεν σηκώνει. Πια παρά μόνο, είπαμε, σε αυτούς που ακολουθούν το φασιστικό αυτό κόμμα που λέγεται ΚΑΧ σήμερα, και είναι ο ιδρυτής τους ήταν ο Γραφίνος Καχάνα που δολοφονήθηκε στη Νέα Υόρκη. Αυτά για σήμερα. Κάντε μου τη χάρη, άμα ακούτε φρυζή, αφήστε το, ξέρετε ποιος είναι. Να είστε καλά, για χαρά.